Το μονόπρακτο στο δεύτερο πρόγραμμα. Νόελ Κάουαρντ, η επέτειος. Μετάφραση Ελένη Γιολάση. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί. Ρένι Πιτεκή, Μίμης Χρυσομάλης, Μαρία Μαρτίκα, Ελένη Κρήτα. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Μουσική επιμέλεια Μάρκος Μωυσίδης. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Ραδιοσκηνοθεσία Βασίλης Μωυσίδης. Εισηγητής δραματολογίου Βάιος Παγκουρέλης. Μαμά! Τι θέλεις? Να σηκώσω τα μαλλιά μου ψηλά και να τα πιάσω με ένα κοκαλάκι. Όχι, σε μικρή ακόμα. Η Γκλάντις Πίρς έχει την ίδια ηλικία με μένα και τα χτενίζει ψηλά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Γκλάντις Πίρς. Έλα, τρώ για τα αυγό σου. Τότε να τα κόψω. Κάπως καλύτερα θα είναι κομμένα. Η Ντέζι Μπλέικ τα έκοψε την περασμένη εβδομάδα και τις πάνε πολύ ωραία. Ούτε η Ντέζι Μπλέικ με ενδιαφέρει τι κάνει. Τέλειωνε πια με αυτό το αυγό σου. Κι όμως τη Ντέζι Μπλέικ τη πάνε πολύ ωραία τα κομμένα μαλλιά. Όλοι το λένε. Ακόμα κι η Μις Ρίτσαρντ της το είπε. Αλλά τρώγια, θα αργήσεις. Σε παρακαλώ, μαμά. Και σταμάτα να ρουφάς τη μύτη σου. Δεν μπορώ να σε ακούω, δεν έχεις μαντήλι. Έχω, αλλά είναι καθαρό. Δεν πειράζει να το λερώσεις. Τι να κάνει το καημένο το παιδί, είναι κρυωμένο. Το ξέρω πως είναι κρυωμένο, μαμά. Αλλά δεν είναι ανάγκη να ρουφάει τη μύτη τη, μπορεί να τη φυσήξει. Και η Ντίντι είχε τρομερό συνάχη και τη κράτησε εβδομάδες. Ύστερα λένε κατέβηκε στο στήθος της και έμεινε στο κρεβάτι για καιρό. Φοβερό αυτό το σχολείο σου. Όλο κάτι παθαίνεται εκεί πέρα. Και ύστερα όταν ξανάρθε στο σχολείο, της είχε ανέβει πάλι στο κεφάλι. Ποιο? Το κρυολόγημα. Πού είναι η εφημερίδα μου, Ντόρις? Αχ, πάλι άρχισε αυτό το μωρό. Δεν με αφήνει να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Τι να σου κάνω. Λυπάμαι πολύ. Και εγώ δεν κατηγόρησα εσένα. Προχθές παραπονιώσουν για τους σωλήνες του νερού. Γιατί κάνουν θόρυβο και πρέπει να διορθωθούν. Δεν τον κάνουν πάντα τον θόρυβο. Κάπου. Πρέπει να φέρεις έναν υδραυλικό. Δεν χρειάζεται. Αν κοιμόσουν εσύ στο δωμάτιό μου, θα βλέπεις ότι χρειάζεται και πολύ μάλιστα. Γλου 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 όλη τη νύχτα. Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Άμα δεν σ' αρέσει, δεν είσαι υποχρεωμένη να κοιμάσαι εκεί. Τι σημαίνει αυτό, μπορείς να μου εξηγήσεις? Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει. Ακούσε εδώ, Ντόρις. Έχω κάθε δικαίωμα να παραπονιέμαι και το ξέρεις πολύ καλά. Ούτε να έμενα εδώ εις βάρος σας. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις πάθει τώρα τελευταία, μητέρα. Ολογκρίνια είσαι. Εγώ είμαι ολογκρίνια. Καλά και αυτό, μα την αλήθεια. Μα δεν υπάρχει πιο υπομονετικός άνθρωπος από μένα. Σταμάτα, γιατί με έπιασε πονοκέφαλος. Τι να σου κάνω εγώ. Εσένα σε πιάνει πονοκέφαλος κάθε λίγο με το παραμικρό. Να ρωτήσεις κανένα γιατρό. Δεν χρειάζεται γιατρός. Εκείνο που θέλω είναι να σταματήσεις να μου πετάς υπονοούμενα. Πως δεν μένεις εδώ σε βάρος μας και κάτι τέτοιο. Μα είναι αλήθεια. Δεν μένω σε βάρος σας. Αν σ' ακούσει κανένας να μιλάς έτσι, θα λέει πως έχουμε και συμφέρον από σένα. Δεν θα ήταν και πολύ μακριά από την αλήθεια. Πληρώνεις όσα μπορείς. Ούτε πένα παραπάνω. Αυτό λέω κι εγώ. Και το με νοιάζει για τα λεφτά που πληρώνω. Εκείνο που με πειράζει είναι που δεν με υπολογίζεται. Κρίμα που δεν μένεις με την ώρα για να περνάς καλύτερα. Η ώρα δεν έχει χώρο. Δεν της περισσεύει η δωμάτιο. Η Φίλης όμως έχει ένα πολύ ωραίο δωμάτιο που βλέπεις στο σταθμό. Και σίγουρα δεν θα σε ενοχλούν οι σωλήνες του ζεστού νερού, γιατί δεν υπάρχουν. Αν δεν με θέλετε εδώ, μπορώ να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο. Όταν πληρώνει κανείς, παντού είναι ευπρόσδεκτος. Μην αρχίζεις πάλι, σε παρακαλώ. Φαίνεται πως μια από τις δυο μας έχει ξυπνήσει με τις κακές της σήμερα.
Μαμά, μου δίνεις μια φρυγανιά ακόμα? Όχι. Να πάω στην κουζίνα να τη φτιάξω μόνη μου? Σου είπα όχι. Δεν καταλαβαίνεις. Έχεις φάει αρκετά και πρέπει να φύγεις. Θα αργήσεις το σχολείο. Έλα εδώ, Έλση. Να. Πάρε 10 πένες. Να αγοράσεις κάτι για το ζαχαροπλαστείο. Α, ευχαριστώ, γιαγιά. Να μην πάρεις τίποτα, Έλση. Δεν μ' αρέσει καθόλου να αγοράζει το παιδί μου γλυκά και να τα τρώει στο δρόμο. Να το φας μέσα στο ζαχαροπλαστείο, παιδί μου. Κάνε γρήγορα, λοιπόν, θα αργήσεις. Μα είναι παρά 10. Είναι νωρίς ακόμα. Να κάνεις αυτό που σου λέω. Μάλιστα. Το καημενούλι. Εσύ τι χαλάς την Έλση, μητέρα? Εγώ τη χαλάω? Γιατί? Τι έκανε εγώ? Επειδή της έδωσα να πάρει ένα γλυκό. Είχε φάει, δεν ήταν νηστική? Δεν είπα πως ήταν νηστική. Αλλά επειδή είδα που ζήτησε κι άλλη φρυγανιά, κατάλαβα πως πεινούσε ακόμα και της έδωσα να πάρει ένα γλυκό. Δεν έχεις καμιά δουλειά να επεμβαίνεις. Και θα με υποχρεώσεις αν στο μέλλον κρατάς τα λεφτά για τον εαυτό σου. Πολύ καλά. Εγώ το έκανα για να δώσω στο κακόμοιρο το παιδί λίγη χαρά. Να σ' άκουγε κανείς, θα έλεγε ότι το κακομεταχειρίζομαι το παιδί μου. Πάντως τη μαλώνεις όλη την ώρα. Ξέρω τι κάνω και σε παρακαλώ να με αφήσεις να αναθρέψω το παιδί μου όπως θέλω εγώ. Κάνε ό,τι νομίζεις. Εγώ δεν μιλάω. Αλλά είναι σωστό να τυραννιέται το παιδί με εκείνο το κρυολόγημα τόσες μέρες? Και σιρόπι της έδωσα και εντριβές της έκανα. Τι άλλο να κάνω? Έπρεπε να είχες φέρει το γιατρό το Σάββατο που ήταν το παιδί σε κακή κατάσταση. Θα της είχε δώσει κάτι και τώρα θα ήταν καλά. Άφησέ με και εσύ με το γιατρό. Καλά, καλά. Αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει βροχίτης. Έτσι έγινε και με τη μικρή της κυρία Σέντερσον. Παραμελούσαν το κρυολογηματάκι και ένα βράδυ κόντεψε να σκάσει το παιδί. Ποιος τα είπε αυτά? Η κυρία Σέντερσον. Ρώτησε την να δεις. Εγώ να ρωτήσω αυτή την ψιλομύτα? Η κυρία Σέντερσον είναι πολύ καθώς πρέπει κυρία. Επειδή είναι κάπως συγκρατημένη και επιφυλακτική, δεν σημαίνει πως είναι και ψιλομύθα. Ποια νομίζει πως είναι δηλαδή, η κυρία Κένεντι? Μα την αλήθεια, Ντόρις, γίνεσαι πολύ κουραστική μερικές φορές. Αφού την αγαπάς τόσο πολύ την κυρία Χέντερσον, είναι κρίμα που δεν τη βλέπεις πιο συχνά. Γιατί από ό,τι ξέρω, δεν πας και τόσο συχνά εκεί. Πηγαίνω όταν με καλεί. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είναι από εκείνες τις γυναίκες που μπορεί να μπαινοβγαίνει κανείς σπίτι τους όποτε θέλει. Δεν μπορεί να είναι όλες σαν την Έμι Φάουσετ. Και τι είναι η Έμι Φάουσετ? Πρώτα απ' όλα είναι φλίαρη. Άσε που βάφει τα μαλλιά της με εκείνο το απέσιο χρώμα. Και γενικά είναι πολύ ελαφριά. Δεν είναι καθόλου του γούστου μου. Πάντως δεν παριστάνει τη σπουδαία. Αυτό θα έλειπε, να παριστάνει και τη σπουδαία με τέτοια ζωή που κάνει. Και που ξέρεις εσύ τι ζωή κάνει? Όλος ο κόσμος το ξέρει. Και μόνο να την κοιτάξει κανείς καταλαβαίνει. Έννοια σου και ξέρω τον κόσμο εγώ. Έλση, εδώ είσαι ακόμα. Τι θέλεις εκεί, τι ψάχνεις? Ψάχνω να βρω το βιβλίο του πιάνου. Εδώ πάνω το είχα βάλει χτες βράδυ, το θυμάμαι πολύ καλά. Αν είναι ένα ντυμένο με μπλε κάλυμα, νομίζω πως το είδα εκεί. Δεξιά, κάτω. Όχι, δεν είναι. Αχ, Θεέ μου, είμαι στη ρίση ότι θα γίνει εξωφρενών αν δεν το βρω. Ίσως να το έχεις βάλει μέσα στη σάκα σου και να μην το θυμάσαι. Για δώσε μου να κοιτάξω εγώ τη σάκα σου. Έλα εδώ. Ναι, μου λες. Να, αυτό δεν είναι? Α, ναι, σε ευχαριστώ, γιαγιά. Πήγαινε τώρα, για το όνομα του Θεού, θα αργήσεις. Εντάξει, μαμά, φεύγω. Γεια σου, γιαγιά. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου. Στο καλό, χρυσό μου. Έλα να δώσεις τη γιαγιά ένα φυλάκι. Άντε, πήγαινε. Και μην αργήσεις μετά το σχολείο. Να μην χαζεύεις το δρόμο. Ναι, καλά. Ακούστε πώς κλείνει την πόρτα. Κοντεύει να τον κρεμίσει το σπίτι. Ντόρις, εάν πρόκειται να πας στα μαγαζιά σήμερα το πρωί, θα σε παρακαλούσα να μου πάρεις ένα μάτσο νήμα. Νόμιζα πως θα έρθεις μαζί μου. Δεν έχω διάθεση. Αν σου είναι βολικό, πάρε μου το εσύ, ε. Να το σημειώσω. Αν δεν είναι στο δρόμο σου, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Χέρι, είναι περασμένες 9. Το ξέρω. Θα αργήσεις. Δεν πειράζει. Μια κουβέντα είναι αυτή. Τι θα πει δεν πειράζει? Ο Ρόμπερτ μου λοιπόν ποτέ δεν τεμπέλιαζε το πρωί. Ο Χέρι όμως έχει αρχίσει να τεμπελιάζει πολύ συχνά. Και αυτό δεν θα βγει σε καλό και να μου το θυμάσει. Τέλειωσε και αυτή η γωνιά. Αρκετά κέντησα. Τώρα θα πλέξω. Χέρι, άντε σήκω τώρα. Έχω να καθαρίσω το δωμάτιο. Μα πού είναι η Έθελ? Στρώνει τα κρεβάτια.